Στο σημείο αυτό, για ένα σχόλιο, θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Πρέβεζας να μας πει τη δική του σκοπιά γύρω από όλο αυτό το θέμα. Καλημέρα κύριε Νεμοζάλη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι στη συνεδρίαση του Υπουργείου δεν εντάχθηκαν τα έργα που είχε προαναγγείλει ο κύριος Πέτσας και είχε στην επίσκεψή του που είχε επικεφαλής, που είχε δεσμευτεί. Υποσχεθεί. Μπράβο. Όταν ήταν επικεφαλής. Αλήθεια μου και εγώ μπροστά, ναι. Όμως καλό να μην βιαζόμαστε. Οι πληροφορίες μου είναι ότι στην επόμενη συνεδρίαση τον Απρίλιο θα υπάρχουν και τα έργα μέσα στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτό μακάρι να γίνει, ευχής έργων είναι, όμως θα πρέπει να πούμε κύριε Σολδάτο και φίλες και φίλοι πως ο κύριος Πέτσας είχε δεσμευτεί στην επόμενη συνεδρίαση. Δηλαδή η επόμενη ήταν η χθεσινή. Ας γίνει και στη μεθεπόμενη, ας γίνει και στη παραπέθεπόμενη. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Αρκεί να γίνει και εντός στα όρια της κυβέρνησης. Γιατί μπορεί να μας προλάβουν οι εθνικές εκλογές, κύριε Σολδάτο, ξέρετε. Και να μην προλάβει να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Αξιολόγησης. Οπότε θα τα δούμε εν ευθέτω χρόνο όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Σολδάτο, εσείς προφανώς δεν είστε ο καθήλυν αρμόδιος ούτε να δικαιολογήσετε, ούτε να δώσετε εξηγήσεις για τα τερτύπια του αναπληρωτή υπουργού, του κύριου Πέτσα. Είστε όμως για άλλα θέματα. Θα ήθελα, κύριε Σολδάτο, να μας κάνετε ένα σχόλιο για τη γενικότερη πολιτική κατάσταση. Έπειτα από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη που θρηνήσαμε και θρηνούμε ακόμα δεκάδες συμπολίτες, και αν πολιτικά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το ξεπεράσει όλο αυτό, να ανασυντάξει δυνάμεις και να επαναδιεκδικήσει την ανανέωση της εμπιστοσύνης από το λαό. Η αλήθεια είναι πως ο ελληνικός λαός, όπως λέμε γενικά, ξεχνάει εύκολα. Εγώ δεν θέλω να ξεχάσει εύκολα. Πραγματικά το γεγονός, το θλιβερό γεγονός στα Τέμπη μας έχει όλους αγγίξει. Μιλάμε, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, οπότε είναι πολύ ρηχό να πούμε κάτι άλλο. Έτσι. Το αντιλαμβάνομαι αυτό. Το έργο όμως που έχει παραχθεί από την κυβέρνηση, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο και δεν μπορεί να το παραβλέψει κανένας Έλληνας πολίτης. Και αλήθεια είναι, όχι, το έργο που γίνει δεν είναι μόνο σε πανελλήνιο επίπεδο, μιλάμε και έχει αποκατασταθεί η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Σε επίσκεψη που είχα τελευταία στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά από πρόσκληση της κυρίας Σημακοπούλου, ήταν πολύ έντονο. Είδατε άλλο κλίμα, άλλη υποδοχή. Βλέπεις ότι πλέον τον Έλληνα ευρωβουλευτή τον υπολογίζουν, την Ελλάδα να την υπολογίζουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον μας. Και είναι κρίμα όμως να παίζονται μικροπολιτικά παιχνίδια πάνω σε ένα πολύ θλιβερό γεγονός, και μιλάω για τα Τέμπη. Μάλιστα. Εκλογές, πότε θα πάμε, κύριε Σολδάτο? Προφανώς όλο τώρα αυτό κανείς δεν είναι σίγουρος, διακινούνται διάφορα σενάρια χωρίς όμως να είναι κανείς βέβαιος πότε θα πάμε στην ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Εσείς τι πληροφόρηση έχετε? Γιατί φαντάζομαι μιλάτε με τα κεντρικά της Πειραιώς, μιλάτε με το Μαξίμου, έτσι, λόγω και της ιδιότητάς σας. Δικές μου πληροφορίες και η δική μου εκτίμηση. Και προφανώς, εκτίμηση δική σας. Θεωρώ ότι θα είναι 21 Μαΐου. 21 Μαΐου λέτε εσείς. Ναι. Μάλιστα. Ωστόσο, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ανακοινώσει τα ψηφοδελτία, και το ΚΚΕ αν δεν κάνω λάθος, έχουν ανακοινώσει τις λίστες των ψηφοδελτίων τους, αλλά την επικράτεια. Μόνο εσύ δεν έχετε ανακοινώσει, και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, κύριε Σολδάτο, ξέρετε? Η αρχή της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην ανακοινώνει υποψηφίους με το σταγονόμετρο. Την κατάλληλη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει όλους μαζί, φαντάζομαι, τους υποψηφίους, για να ξεκινήσουν όλοι από την ίδια αφετηρία και να έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες. Μάλιστα. Κύριε Σολδάτο, όμως,
φαντάζομαι και μπορείτε αυτό να το επιβεβαιώσετε, πως αυτοί οι οποίοι αναμένεται να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια έχουν λάβει τις σχετικές διαβεβαιώσεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να κάνει, να το πω απλά, τον προεκλογικό του αγώνα μέσα σε 25 μέρες που θα είναι προεκλογική περίοδος. Αυτό νομίζω έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπατε, για να είναι εισάξιος προς όλους. Προφανώς οι νυν βουλευτές σε όλη την Ελλάδα έχουν ένα προβάδισμα παραπάνω, γιατί εξοφίτζιο είναι στα ψηφοδέλτια. Έτσι ακριβώς. Οι ενεργοί βουλευτές ανέκαθεν είχαν ένα προβάδισμα. Προβάδισμα έτσι και αλλιώς είναι ενεργός βουλευτής, οπότε λογικό είναι να είναι πάλι υποψήφιος, εκτός αν δεν θελήσει ο ίδιος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν τον επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πράγμα που δεν ισχύει, φαντάζομαι, στο νομό μας. Δεν ισχύει στο νομό μας. Και γενικά δεν ισχύει αυτό. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτοί οι οποίοι θα ενταχθούν, αναμένεται να ενταχθούν στο ψηφοδέλτιο, έχουν λάβει κάποιες φαντάζομαι, ναι, λογικά ναι. Έτσι, για να μπορούν και αυτοί από τώρα έτσι να βγουν έξω στον κόσμο, στα καφενεία, να απλά έχουν επαφές. Απλά δεν είναι ανακοινώσιμα. Δεν έχουν προφανώς ανακοινωθεί, έτσι. Οπότε και εγώ σαν πρώτος ομαρχιακής, είναι λεπτή η θέση μου, δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι επίσημα. Το αντιλαμβάνομαι, δεν θέλουμε να ανακοινώσετε κάτι που θα σας φέρει σε δύσκολη θέση. Το φυσικά και γνωρίζουμε, αλλά δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε επίσημα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Η Νόδε Πρέβεζας προγραμματίζει κάποια έτσι πολιτική εκδήλωση, γιατί έγινε μια στραβή, επιτρέψτε μου τη φράση, με την κοπή της πίτας. Δεν έγινε ποτέ, δεν ξέρουμε αν θα γίνει ποτέ. Προφανώς τώρα τι να γίνει, πήγαμε στο Πάσχα, το αρνί πρέπει να σου βλύσετε. Κάποια άλλη πολιτική εκδήλωση ενώπιση των εθνικών εκλογών έχετε στο πρόγραμμά σας? Η αλήθεια είναι ότι, να το πούμε λίγο λαϊκά, δεν μας πήγε με την πίτα. Αναβλήθηκε. Ετοιμάζουμε όμως μια πολιτική εκδήλωση που θα γίνει πριν το Πάσχα, με πρωτοκλασσά το μέλος της κυβέρνησης. Πρωτοκλασσά το ποιον, τον κύριο Πέτσα? Χαρά μας, ο κύριος Πέτσα επισκέπτεται συνέχεια την Πρέβεζα. Καλό είναι να είναι εδώ και να τον ενοχλούμε. Εάν και εφόσον γίνει αυτό το σενάριο που και εμένα με ενημέρωσαν το πρωί που με πήραν τηλέφωνο, δεν θα πω ποιος, δεν έχει σημασία, ότι θα ενταχθούν τον Απρίλιο τα δύο αυτά έργα, τότε καλώς να τον καλέσετε. Αν όμως δεν γίνουν αυτό το πράγμα και προφανώς ο κύριος Πέτσας έρθει εδώ ξανά στην Πρέβεζα, είτε από το Δήμο Πρέβεζας, είτε από την ΟΔΕ, είτε από την Περιφέρεια, τότε δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τον υποδεχτείτε ξανά, κύριε Σολδάτο, με τα βαϊούν και κλάδουν. Η αλήθεια είναι δεν θα είναι ο κύριος Πέτσας, που ειλικρινά χαρά μας θα ήταν να ήταν κύριος Πέτσας. Επιμένετε, χαρά μας. Χαρά μας, γιατί είμαι πολύ σίγουρος ότι θα ανακοινωθούν και τα δικά μας καλά μέσα στον Απρίλιο. Μακάρι, και αυτό το εύχομαι, δεν το συζητάμε. Αλλά θα είναι ένας εξίσου. Μπορείτε να μας πείτε το όνομα, να δώσετε την είδηση? Το όνομα θα είναι ανακοινώσιμο τέλος της εβδομάδας. Τέλος της εβδομάδας, μάλιστα. Είναι άντρας ή γυναίκα? Άντρας. Άντρας, μάλιστα. Κύριε Σολδάτο, θεωρείτε ότι σε επίπεδο νομού έχετε μια βαριά παρακαταθήκη, είναι η αλήθεια, στο πόστο του Προέδρου? Θα κρατήσετε τα υψηλά ποσοστά που το 2019 είχε πάρει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Θα τα ξεπεράσετε ή θα υπάρξει κάποια σχετική μείωση, που ως ένα βαθμό αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρξει και μια κυβερνητική δυσαρέσκεια? Τι λέτε? Αλήθεια είναι. Θα ήθελα όποια απάντηση μου δώσετε, κύριε Σολδάτο, να μου την αιτιολογήσετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι καλός στα λόγια, αλλά είμαι στις πράξεις. Έτσι θεωρώ τον εαυτό μου. Δεν είστε πολιτικός, δεν σας κρίνει κανείς σαν πολιτικό. Εμάς στόχος μας σαν Ομαρχιακή Επιτροπή είναι να ανεβάσουμε τα ποσοστά στο νομό μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Σαφέστατα. Και με την ηγετική φυσιογνωμία του Κυριάκου Μητσοτάκη και με τις πρωτοβουλίες του να πετύχουμε μεγαλύτερη αυτοδυναμία από το 19. Μάλιστα. Τελικά, να επανέλθω λίγο πάλι στο θέμα των ψηφοδελτίων, μπορείτε να μας πείτε, αν μπορείτε, ποιοι θα είναι στο ψηφοδελτίο για τον νόμο Πρέβεζας? Είπαμε, είναι εξ οφίτζιο ο βουλευτής ο Στέργιος Γιαννάκης. Η δεύτερη αντρική παρουσία
Όπως απάντησα, δεν μπορεί. Δεν μου επιτρέπει η θέση μου να ανακοινώσω. Μάλιστα. Με τις γυναικείες υποψηφιότητες, εκεί μήπως μπορεί κάτι να εκμεύσουμε έτσι. Σχεδόν έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει. Σχεδόν έχουν κλείσει. Μάλιστα. Κύριε Σολδάτο, να αφήσουμε λίγο τα των εθνικών εκλογών που είναι επίκαιρο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, οι εθνικές εκλογές προηγούνται των αυτοδιοικητικών και ως ένα βαθμό προφανώς θα παίξουν ρόλο στις εκλογές της αυτοδιοίκησης του Οκτωβρίου. Η Νέα Δημοκρατία, βασική της αρχή, είναι να δώσει επίσημα χρήσματα και στηρίξεις. Δηλαδή θα βγει να πει ότι στο Δήμο Πρέβεζα στηρίζουμε αυτόν, στο Δήμο Ηρακλείου τον άλλον, το Δίνα, στην περιφέρεια Επίρου στηρίζουμε τον οποιοδήποτε. Θα υπάρξουν τέτοιες ανακοινώσεις ή μήπως όχι? Αυτή τη στιγμή φαντάζομαι δεν θα υπάρξουν. Τώρα έτσι και αλλιώς ασχολούμαστε καθαρά με τις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και τίποτα άλλο. Πανελλήνια, η Νέα Δημοκρατία δίνει στήριξη, δίνει χρήσμα, να το πούμε, στις μεγάλες πόλεις. Επίσημα. Μάλιστα. Για το Δήμο Αθηναίων θα ο Μπακογιάννης πήγε. Έτσι. Στις μικρότερες συνήθως δίνεται μια στήριξη. Μάλιστα. Στην περίπτωση όμως, κύριε Τζίμα, με συγχωρείτε, κύριε Σολδάτο, γιατί κάτι ήθελα να ρωτήσω για τον υποψήφιο Δήμαρχο Πρέβεζας που ανακοίνωσε τον κύριο Νίκο Τζίμα, τον πρώην πρόεδρο ΝΟΔΕ, που θα υπάρξουν δύο υποψήφοι, ας πούμε, από τον κεντροδεξιό χώρο. Εκεί σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνει, θα δώσει τη στήριξή της σε κάποιον από τους δύο? Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, αλλά όπως λέγει η παροιμία, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Μάλιστα. 1η Σεπτέμβρη που θα έχουν κατατεθεί τα ψηφοδέλτια θα είμαι μόλι μου την καρδιά να ξαναέρθω να ξαναμιλήσω. Βεβαίως και θα έρθει ξανά, βεβαίως. Και θα αναλύσουμε. Για τις δημοτικές εκλογές, πάλι θα ρωτήσω. Η ΝΟΔΕ τι στάση θα κρατήσει? Αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι μόνο η αυτοδυναμία. Των εθνικών εκλογών. Των εθνικών εκλογών. Μάλιστα. Κάθε πράγμα στο καιρό του. Μάλιστα. Πώς σχολιάζετε, κύριε Σολδάτο, την υποψηφιότητα για το Δήμο Πρέβεζας, πρώην Προέδρου της ΝΟΔΕ Πρέβεζας, του κ. Νίκου Τζίμα, να κατέρθει στο Δήμο Πρέβεζας? Και όπως ο ίδιος ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισήγηση της συνέντευξης τύπου του, χωρίς κόμματα και στηρίξεις. Πώς το σχολιάζετε εσείς όλο αυτό, από τη θέση του Προέδρου της ΝΟΔΕ? Η Νέα Δημοκρατία, ως λάτρης της δημοκρατίας, το έχουμε αποδείξει, δεν στηρεί το δικαίωμα σε κανέναν να είναι υποψήφιος. Και ο Νίκος ασκεί το δημοκρατικό του δικαίωμα να θέτει τον εαυτό του υποψήφιο δήμαρχο. Αλλά προφανώς. Έτσι. Προφανώς. Πολύ σεβαστό και. Συνεχίστε, κύριε Σολδάτο, συνεχίστε. Είναι πολύ σεβαστό. Από εκεί πέρα δεν θα μπω σε σχολιασμό. Πώς βλέπετε την κίνηση αυτή, πώς το σχολιάζετε? Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για κινήσεις. Εμάς προέχει αυτή τη στιγμή Να ρωτήσουμε κάτι άλλο, κύριε Σολδάτο, και με αυτό να κλείσουμε την εκπομπή, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε λιγάκι. Όμως, φίλες και φίλοι, πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να κάνει αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές? Όχι. Στο στήσιμο της δεύτερης κάλπης? Ναι, πιστεύω είναι πολύ εφικτό. Το σενάριο αυτό, Ναι, ίσχυε αυτό το σενάριο, ναι. Πιστεύω μάλιστα θα τα καταφέρουμε, ναι. Μάλιστα. Και γιατί όχι την πρώτη Κυριακή. Από την πρώτη κιόλας. Πολύ αισιόδοξο σενάριο για αυτοδυναμία. Μάλιστα. Κύριε Σολδάτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Απαντήσατε, νομίζω, σε μια σειρά ζητημάτων, τόσο της αυτοδιοίκησης όσο της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Αναμένουμε, κρατώ από εσάς, μεταξύ άλλων, αυτό που είπατε, την εκτίμησή σας πάντα βέβαια, ότι οι εκλογές θα πάμε 21 Μαΐου, οι πρώτες. Σωστά. Οι πρώτες. Σύμφωνα με τη δική σας πληροφόρηση. Πάντα. Έτσι. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει αποδείξει από τη στιγμή που τέθηκε το ζήτημα του σεναρίου των εκλογών ότι όλους τους δημοσιογράφους και τα λοιπά μας έχει αδειάσει κάθε φορά που βγαίναμε και δίναμε εμείς μια
πληροφορία, την οποία προφανώς δεν τη βγάζαμε από το μυαλό μας. Υπήρξε μια. Εν πάση περιπτώσει, ο κ. Μητσοτάκης έχει το δικό του σκεπτικό, και ούτε βέβαια θα συμφωνήσω με εσάς, κ. Σολδάτο, μπορούμε με μια μονοκονδυλιά να διαγράψουμε το σημαντικό έργο που παράχθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι διαφαίνεται ξεκάθαρα το κύρος στους Ευρωπαίους εταίρους, το πώς μας αντιμετωπίζουν με πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Σε αυτό νομίζω δεν διαφωνεί κανένας, και κάποιος που παρακολουθεί τα πολιτικά τεκτενόμενα οδηγείται αβίαστα σε αυτό το συμπέρασμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποχαιρετούμε τον κύριο Νίκο Σολδάτο, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ Πρέβλιας, τον οποίο ευχαριστούμε τα μάλα που σήμερα ήταν εδώ κοντά μας, ζωντανά στο στούντιο του Ράδιο Πρίσμα. Φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλα Πίση. Πίση σημαίνει Προοδευτική Συμμαχία Νομού Πρέβεζας, το ένα πολύ αξιόλογο άνθρωπο, το Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Λελοβίτη. Σε 2-3 λεπτά και πάλι μαζί, φίλες και φίλοι.